Καλησπέρα, είμαι η Παρασκευή Κατζά, αθλήτρια Στίβου χρόνια, όπου πήγα 3 παρολυμπιάδες με το Στίβο και φέτος πήρα μία απόφαση το να κάνω ένα καινούριο άθλημα που το ήθελα πάρα πολύ, να κάνω μία αλλαγή εφόσον έχω ολοκληρώσει πια την καριέρα μου στο Στίβο και ήθελα να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Δεν ήθελα να σταματήσω τον αθλητισμό γιατί είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και αποφάσισα να δοκιμάσω την ποδηλασία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το να βρω συνοδό. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Είναι ένα άθλημα που πρέπει να βρεις υποχρεωτικά γυναίκα. Δεν επιτρέπεται άντρας, γιατί είναι ένα άθλημα που πατάμε και οι δύο πετάλοι και πρέπει να είναι ισοδύναμη η δύναμή μας. Ενώ ο Στίβος επιτρέπει το να έχουμε και άντρα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να βρούμε γυναίκες στην Ελλάδα να θέλουν να συνεργαστούν με το καινούργιο το κομμάτι. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον συναδελφό μου και συναθλητή μου, τον Θανάση τον Μπαράκα, που είχαμε συχνή επικοινωνία τηλεφωνική για το πρόβλημά μου και είναι εκείνος που έλυσε το πρόβλημά μου πραγματικά, το να βρεθεί η Βασιλική Βουζαλή, που είναι τώρα η αθλήτρια που θα συνεργαστούμε μαζί τους Παραλυμπιακούς, με τον προπονητή μας τον Βασίλη τον Γιαννιούση. Δεν είναι συνοδός, είναι πιλότος. Έτσι ονομάζεται οι συνοδοί μας που μας συνοδεύουν στο συγκεκριμένο άθλημα. Ενώ στο Στίβο λέγεται γκάιντερ. Να διευκρινίσω κάτι, ότι ο πιλότος λέγεται αυτός που είναι ο βλέπων, ο οποίος είναι ο οδηγός μας πάνω στο ποδήλατο, που μας οδηγεί για να μπορέσουμε να κάνουμε τον αγώνα μας. Αλλά πρέπει να είναι και εκείνος αθλητής, και πιο δυνατός από εμάς φυσικά, γιατί πατάμε και οι δύο πετάλοι και είναι πολύ δύσκολο το να συγχρονιστούμε. Τα καταφέραμε, δόξα τω Θεώ, με τη Βασιλική, γιατί είχε πολύ πείσμα, αγάπη και θέληση και την ευχαριστώ. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό το στάδιο να ετοιμάζουμε τις βαλίτσες μας και να υποχωρήσουμε για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες που θα φύγουμε 31 του μήνα. Ο Στίβος ήταν ένα αγώνισμα που έκανα πολύ μεγάλη καριέρα με το Στίβο. Έκανα 3 Ολυμπιάδες. Οι προπονητές μου ήταν ο Παναγιώτης Κυπριανού από την Κύπρο, που τον είχα από το 4 έως το 8, που κατακτήσαμε και το χάλκινο μετάλλιο στην Αθήνα. 8 με 12 είχα το Θοδωρή τον Κατσονόπουλο, που αποκτήσαμε και το ασημένιο μετάλλιο το 13. Τον είχα και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2013 το Γκατσονόπουλο. Αυτοί ήταν οι παλιοί μου οι προπονητές, όπου εξακολουθεί ο Θοδωρής να είναι προπονητής μου στην δυνάμωση της προετοιμασίας μου, γιατί το ποδήλατο θέλει να κάνουμε και πολλά βάρη για να έχουμε δύναμη. Είναι κάτι που πιστεύω θα πάμε αρκετά καλά, αν και είμαι πολύ καινούργια στο άθλημα. 8 μήνες μόνο θα είμαι μέχρι τους Παραολυμπιακούς του Ιουλίου. Εγώ όμως πιστεύω μέσα μου και έχω πολύ δύναμη και θα καταφέρω να κάνω ό,τι καλύτερο. Ο στόχος μου είναι ένα από τα 4 αγωνίσματα που θα πάρω μέρος, που το πρώτο ξεκινάει 9 του μήνα, είναι το χιλιάρι. 11 του μήνα είναι τα 3 χιλιόμετρα πίστας, 14 του μήνα είναι 30 χιλιόμετρα χρονομέτρηση δρόμου και 16 του μήνα είναι η αντοχή, που είναι τα 90 χιλιόμετρα. Θέλω να πιστεύω και εγώ και η Βασιλική, και το πιστεύουμε και θα το καταφέρουμε, σε ένα από αυτά να καταφέρουμε να φέρουμε μία μέχρι την 8η θέση. Είναι πολύ δύσκολο, είναι μεγάλος ανταγωνισμός, είμαστε πολύ καινούργιες, αλλά αυτό όμως δεν μας δυσκολεύει και δεν σταματάει την πίστη μας να κάνουμε αυτό που πιστεύουμε. Εκείνο που θέλω να ευχαριστήσω και είναι το κέντρο αποκατάστασης στη Νέα Ιωνία, είναι η Ανάπλαση, η οποία είναι από το 2004 ως και ακόμα είναι μαζί μου και με στηρίζει και με βοηθάει το να κάνω τους τραυματισμούς μου, γιατί δυστυχώς όσο και να θέλουμε να τους αποφύγουμε χρειαζόμαστε φυσικοθεραπείες, και τους ευχαριστώ. Είναι στη Νέα Ιωνία κέντρο αποκατάστασης Ανάπλαση, και ευχαριστώ και το Υγεία που από το 2012 μέχρι και σήμερα είναι δίπλα μου για ό,τι χρειάζομαι, τις ιατρικές μου και φυσικοθεραπείες μου και τα πάντα που εξετάσεις. Τον προπονητή μου, τον Βασίλη τον Γιαννιούση, τον Θοδωρή τον Κατσονόπουλο και τη Βασιλική, που είναι δίπλα μου για να με οδηγήσει πραγματικά σε αυτό το μεγάλο γεγονός, που είναι το μεγαλύτερο, τάκι το γνωρίζετε όλοι, το μεγαλύτερο γεγονός στη Ιωνία Ολυμπιάδα στο αθλητικό κομμάτι. Θέλω να ευχηθώ σε όλη την ελληνική αποστολή που θα φύγουμε για τους Παραολυμπιακούς να έρθουμε πραγματικά
με όσο περισσότερες επιτυχίες και μετάλλια και να σας δώσουμε πραγματικά χαρά. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου σε όλους μας και να γυρίσουμε υγιείς πάνω απ' όλα και με όσο περισσότερες επιτυχίες.